χρόνια σας πολλά. 2-3 μερούλες μείνανε και πάει αυτή η χρονιά. Αυτή η χρονιά που είμαι σίγουρη ότι και για σας κάπως έχει γράψει στο μυαλό. Δεν ξέρω πώς. Αλλά επειδή είμαστε στις τελευταίες μέρες, εγώ λέω να κλείσουμε τη χρονιά μας γλυκά, πραγματικά πολύ γλυκά, τόσο γλυκά όσο χρειάζεται ο καθένας μας. Bonjour στον Πέτρο. Και σήμερα στη κουζίνα μαζί με τη Χρυσή Ζήμη, η τελευταία μας επίσκεψη, παύλα εμφάνιση, παρουσία στην εκπομπή μας για αυτήν τη χρονιά. Και από του χρόνου, πρώτο Θεός και πάλι μαζί. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να κλείσουμε τη χρονιά μας γλυκά. Πολύ γλυκά και πολύ εύκολα. Θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι, ένα γλύκισμα πολύ γρήγορο με σφολιάτα και σοκολάτα, Ελένη. Και πολύ ωραία σχεδιάκια για τα παιδιά και για όλους. Πολύ ωραία. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχουν τα περίφημα υπέροχα γλυκά που μπορείτε να βρείτε πάντα στη Χρυσή Ζήμη και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα βάλετε στο φούρνο σας και να τα ψήσετε. Την ανεπανάληπτη... Καλή βγάλτε την μπουγάτσα! Την ανεπανάληπτη μπουγάτσα από τη Χρυσή Ζήμη και όχι μόνο γιατί υπάρχουν τα φανταστικά τους κρουασάν. Τώρα όταν μπαίνει η μπουγάτσα σπίτι μας, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Για τουμπαρέ την επάνω στο ψήλο να τα ακούσουμε το κράτς κρούτς. Θες το τουμπάρισμα. Έτσι, μπράβο. Ρίξε κράτς κρούτς. Εγώ αυτή είναι η ώρα μου. Το θυμάστε ότι 5 λεπτά πριν, θέλει κανένα μισάωρο για να ψηθεί. 5 λεπτά πριν όμως τη γυρνάτε τούμπα, τη βγάζετε έξω και τη γυρνάτε ανάποδα για να πάρει καλά και από την άλλη πλευρά. Ύστερα τη ρίχνετε στον πάγκο που θέλετε ή τέλος πάντων σε οποιοδήποτε σημείο κόβετε και απολαμβάνετε μυρωδιά και ήχο. Και κράτς κρούτς. Δώστε τα όλα. Να πάω κοντά. Αυτά είναι. Αυτό θα πει μπουγάτσα. Έτσι, κόφτα και μικρά σαν τη Θεσσαλονίκη που τα κόβουν σαν μπουκίτσες, ρε παιδί μου. Σκυλαδόπολα. Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει αυτά γιατί εγώ έτσι τα θυμάμαι. Α, κανονικά. Σας έχουν δε μέσα τόσο έτοιμους, βλέπετε, που δεν χρειάζεται να ψάχνετε στο σπίτι σας τίποτα και να λέτε γιατί εντάξει, κανέλα έχουν όλοι, αλλά μπορεί αυτό να μην το έχετε την πούδρα, την ζαχαροπούδρα. Ναι, άχνη. Ζαχαροπούδρα. Ζαχαροπούδρα, τι να κάνω, εγώ στα καλλιτικά είμαι κυρίως. Όλα πούδρα τα λέω, λοιπόν. Βλέπετε, το τεινάζετε όμορφα και έχετε και μια χριστουγεννιάτικη εικόνα, αλλά και νοστιμιά ανεπανάληπτη. Και έχετε και χριστουγεννιάτικη μυρωδιά, γιατί έχουμε πει ότι η κανέλα, για μένα τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι Χριστούγεννα. Λοιπόν. Εμύρισε όντως Χριστούγεννα. Τώρα, αν τώρα δεν είμαστε έτοιμοι να κεράσουμε την παρέα μας, τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Πάρτο και πέρασε, σε παρακαλώ, και εμείς φεύγουμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Εσείς, σήμερα για αλλαγή, για στείλτε μου ένα mail στο ελένη1@papakialfatv.gr. Ελένη1 που μου το ζητάτε καιρό, papakialfatv.gr. Γιατί τα δώρα της Χρυσής Ζήμης είναι εδώ και είναι και τα τελευταία της χρονιάς αυτής. Διαφημίσεις. Άρε Χατζηδάκη. Μα να μην μου βρει ένα καλό παράπονο τώρα. Εγώ είσαι άνθρωπος μου, σε λατρεύω, τρελαίνομαι για σένα. Επειδή με αγαπάς και με παιδεύεις. Έτσι είναι, είναι η σκληρή αγάπη που λένε, η αληθινή. Θα στα πω όλα, σαν τη Μανούλα είμαι εγώ ένα πράγμα ρε παιδί μου, που τα λέει και τα καλά και τα κακά. Παιδιά, η Εύη μου φτιάχνει τη μέση να σηκωθώ έτσι για να είμαι έτσι για να είμαι σκύβρο. Δεν υπάρχει αυτό που θέλω μέσα. Είδε το άλλο για να έχει πιάσει γωνία. Πόσο ήσυχο είναι, παρακολουθεί και σου λέει ρε τι περνάει ο μαύρο από εκεί πέρα. Εγώ εδώ ανενόχλητο. Κοίτα λίγο. Αβίαστα αβάδι. Και φεύγω και γρήγορα. Εσύ είσαι σε συμπληγάδε πέντρε. Το λέω από το Σεπτέμβριο. Εγώ φταίω. Κοίτα, καθόταν έτσι. Έχω συνηθίσει. Καθόταν έτσι και του κάνω ένα πτάκ. Σένα σου έχουν μείνει αυτά από τα δελτία. Από τη ρυθμική. Κοίτα, μην του κολλήσει και αυτό. Γιατί τον θέλουμε έτσι. Σε παρακαλώ, μη μου ξεχαστείς. Ναι. Τι γίνεται. Γλυκιά Παρασκευούλα, τελευταία του χρόνου σήμερα. Τι έχετε σκεφτεί ρε παιδιά για παραμονή, τι σκέφτεστε να κάνετε. Παραμονή ενώ πρωτοχρονιάς, γιατί φτάσαμε, 28, τελείωσε, τι, Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, παραμονή. Εμένα με έχουν καλέσει σε ρεβεγιόν και θα πάω στο σπίτι. Εσύ εδώ θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Ναι, θα πάω σε σπίτι σε ρεβεγιόν. Σε ρεβεγιόν, γιατί. Ζευγαριού ή ελευθέρα κυρία. Για να καταλάβω. Ελευθέρα κυρία. Εντάξει, τράβα κανένα βιντεάκι για εμά να δούμε όταν θα γυρίσουμε. Εγώ δεν θα τραβήξω βιντεάκι και story, είναι δυνατόν. Για ποιο με πέρασε, δεν έχει αλλάξει τίποτα, Ελένη. Γιατί σε σπίτι ελεύθερη κυρία καταλαβαίνει ότι το πάρτι θα είναι πιο ζεστό. Δεν θα είναι τίποτα. Τα οικογενειακά που κάνει ένα ζευγάρι, καλή και άλλα ζευγάρια.
Και άντε να υπάρχει και κανένας ελεύθερος να περάσει εκεί. Σε αυτά τα πάρτι, οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι. Γίνεται χαμός αυτά τα πάρτι. Ο Χαμός. Σαν τα δικά μου. Είπα από πέντε κοιμήθηκε ο Νικόλας. Φέτος λοιπόν που είμαστε καλεσμένοι σε ένα σπίτι. Δεν μπορώ να μου τα λες έτσι απότομα με τόση μπουκλα σήμερα που έχω κάνει. Κοιμήθηκε σπίτι μας. Τώρα που μας έχουν καλέσει σε ένα άλλο σπίτι, του λέω θα πάμε σε αυτούς. Αχ, δεν τους ξέρω καλά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ στον καναπέ τους. Πάμε στους άλλους που έχω άνεση. Υπέροχα, συγκλονιστικά. Ωραία, ωραία, θα περάσουμε. Εσύ δηλαδή ποτέ δεν έχεις κοιμηθεί σε ένα καναπέ σε ρεβεγιόν? Στις εγκυμοσύνες ίσως. Γενικά εγώ είμαι ψυχή της παρέας. Εγκυμοσύνες είναι δύο, εντάξει. Ναι. Δηλαδή όλες τις άλλες χρονιές. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, εγώ που πήγαινα για πρωινό, εγώ άνοιγα το πρωινάδικο. 6-7 η ώρα που σερβίραν το πρωινό πήγαινα. Πότε, ποιες εποχές? Τότε που ήμουν. Προμορών. Πού μου. Πού Νικόλα. Πού νου. Πού νου. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Άλλη φάση τώρα. Για εσάς τους νέους είναι. Τους ελεύθερους. Έλα, Πανάκη. Μου δείχνει την ελεύθερη. Έχει και παιδί, έχει υποχρεώσει αυτή. Εδώ αυτόν δείξε τον μονάκριβο με τη μονάκριβη από εκεί παραδίπλα. Έτσι. Αυτοί οι δύο άνευ υποχρεώσεων μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε όποιο μέρος του κόσμου θέλουν για όσο θέλουν. Τα λέω καλά. Καλά τα λες. Για λίγο ακόμα βέβαια, παιδιά, έτσι. Ναι, παιδιά, δεν είναι. Όσο είσαστε ακόμα έτσι. Δεν κρατάει πολύ ελεύθερη. Μετά θα γελάμε εμείς που θα έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας και εσείς θα λέτε αχ, δεν μπορώ σήμερα το μωρό, πρέπει να κοιμηθεί νωρίς. Δεν θα κάνουμε ρεβεγιόν. Ρε, κοίτα να δει. Αυτό το μίσος που βγάζουν όσοι έχουν παιδιά. Λες και πήρα αυτή. Λες και ξέρω εμείς που θα κάνουν αυτή τα παιδιά, καταλαβες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Αυτή η ατάκα πάντως μου τη λένε όλες μου οι φίλες. Όταν θα γίνεις μαμά θα γελάω. Το λένε, δηλαδή τι είναι αυτό. Φταίω εγώ που πήγες κυρία μου και το κάνεις το παιδί. Εγώ φταίω τώρα να πρέπει εγώ να τα πληρώσω. Γιατί κάθομαι έτσι. Σου εύχομαι να αλλάξεις χρονιά 8 ώρα το απόγευμα. Καλό! Είναι σαν το Πάσχα στις εκκλησίες που πάντα κάνουν, ξέρω εγώ, 9 η ώρα το απόγευμα. Το μεσημέρι το κάνουν. Δεν έρχεται, έρχεται. Εγώ πάντα θα βγάλω πάνω στα. Πού θα πάω, Γαλλία? Α, στο Πάπικο. Τρε ρομαντή. Τρεζολί. Τρεζολί, ολαλά, ρομαντή, χαμός. Πάπικο, μικρό Πάπικο, μεγάλο Πάπικο, όλα. Για ελεύθερους και για οικογένειες. Ναι. Αλλά και για ελεύθερους. Και να βγείτε στους αγρούς να περπατήσετε. Παιδί μου, θα τα αρμόσω όλα. Να μυρίσετε το χώμα το βρεγμένο. Τι να μυρίσουν, ρε λένε. Τον δίπλα που ψήνει οι βριζόλες. Τι να μυρίσουν. Το χώμα που μυρίζει ωραία. Το γκρίνο, λέω. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Το είδες το ωραίο τάραντο, το λευκό, το σπάνιο, το είδες. Αληθινό είναι σαν παραμύθι. Η φωτογραφία την έβγαλε νορβηγός φωτογράφος στο Όσλο και κοιτάξτε την εικόνα. Νομίζω ότι είναι ψεύτικο και δεν είναι αλμπίνος, όπως γράφουν πολλοί στο σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία του νορβηγού φωτογράφου. Είναι μια σπάνια γενετική μετάλλαξη. Εγώ έχω 4 ντοσιέ εδώ, θα δώσω εξετάσεις που δεν άπανε λαδικές. Δεν τέλειωσε αυτό από μένα. Γιατί έχω τόσα χαρτιά, δεν ξέρω ποια είναι σήμερα, ποια ήταν αύριο. Πολλά ντοσιέ έχω εγώ εδώ. 28 έχουμε σήμερα. Δεν πειράζει, θα μου τα ξεσκαρτάρουν και θα μου βρουν μια απλή σελίδα ψάχνω και έχω εδώ πέρα πάω να δώσω εξετάσεις, δεν ξέρω. Άμα περάσουν θα με ξαναδείτε την επόμενη σεζόν. Λοιπόν. Εντάξει, είναι σαν ψεύτικο, είναι σαν ψεύτικο. Το ταραντάκι. Έχει γίνει ντόρος με αυτή τη φωτογραφία γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο να πετύχει λευκό τάραντο μωρό. Αχ, αριστούργημα ψεύτικο. Νομίζει πραγματικά ότι είναι βγαλμένο από παραμύθι και βλέπεις ότι και τα μάτια του και τα κέρατα είναι σκούρα, που σημαίνει αυτό που έλεγα και πριν ότι δεν είναι αλμπίνος. Είναι μια σπάνια γενετική μετάλλαξη που το βρίσκουμε εξαιρετικά δύσκολα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Κάλε μπες εδώ στο θέμα του τζιπ. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Πού πας και μου τα βρίσκεις. Έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα. Ελένη, είμαστε μόλις λίγα χρόνια μαζί. Σκέψη τι έχει να γίνει. Τι λίγα, μωρέ. Λίγα, λίγα και με σένα λίγα. Πάμε για δέκατη χρονιά, το ξέρεις. Λοιπόν, νησί Ράγκλερ, από εκεί πήρε την ονομασία. Το τζιπ είναι στον Αρκτικό κύκλο, ανήκει στη Ρωσία, ηφαιστειογενές νησί και θεωρείται η πατρίδα των μαμούθ. Όταν λιώνουν οι πάγοι, βρίσκουν συνεχώς υπολείμματα μαμούθ. Σήμερα έχει περίπου 600 σπάνιες λευκές πολικές αρκούδες και είναι ένα μέρος που δεν κατοικεί κανένας, διότι πάνε μόνο το καλοκαίρι οι επιστήμονες, επειδή το καλοκαίρι είναι καλύτερος ο καιρός, έχει 0 βαθμούς Κελσίου. Το χειμώνα φτάνει μέχρι 20-30. Και θέλω να σου δείξω και κάτι άλλο και να διαλέξουν τα κορίτσια κυρίως και ο Παναγιώτης άμα θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Παραμυθένια σπίτια από όλο τον κόσμο, να μου πείτε σε ποιο θα μένατε. Είναι εμπνευσμένα από παραμύθια. Εδώ σίγουρα έμεινε η Χιονάτη, πάντως λοιπόν, με τους φτανάνους. Από τη Χιονάτη στη Γερμανία είναι φτιαγμένο αυτό το σπίτι. Όποιος λέει ότι του αρέσει να μας πει τη γνώμη του, είναι συγκεντρωμένα από όλο τον κόσμο και από Ευρώπη και από Ασία και από Αμερική.
σπίτια που μοιάζουν με παραμύθια. Αυτό είναι λίγο Disneyland. Μένουν άνθρωποι μέσα. Ναι, βέβαια, είναι στον Καναδά, μένει μια οικογένεια και βλέπεις τώρα εδώ, αυτή είναι εμπνευσμένη από άλλα πράγματα. Αυτό είναι του Harry Potter. Αυτό είναι του Harry Potter και είναι στην Αμερική. Υπάρχει και μια σχετική μανία και στην Αμερική και πολύ στην Αγγλία. Πολύ ωραία, είπες, Ελένη μου. Έμενες. Α, και εγώ έμενα, πάρα πολύ μ' άρεσε. Αυτό ή το προηγούμενο. Μαγικό. Γιατί λέτε, θα βγει ο Harry Potter να σας κάνει μάγια. Όχι, δεν τα πει, είναι ωραίο. Πάμε να δούμε τη Βραζιλία, το Σάο Πάολο. Και εκεί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο. Κοιτάξτε πώς έχουν φτιάξει τη σκεπή. Αυτό είναι κανονικά, ρε παιδί. Κανονικά σπίτια. Μήπως είναι μέσα σε πάρκα που είναι για να παίζουν τα παιδάκια. Είναι κανονικά σπίτια. Δεν ξέρω εκεί αν έχουν άδειες, πολεοδομικές κτλ. Αλλά είναι κανονικά. Με το γούστο κάποιων ανθρώπων, Ελένη. Όχι, και είναι και αυτοί που όντως εμπνέονται από παραμύθια, από βιβλία, από ταινίες, από κινούμενα σχέδια. Κάποιοι θέλουν και μπορούν. Και αυτοί ψηφίζουν. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι στην Ολλανδία. Είναι μέσα σε δάσος. Και αυτό βγαλμένο νομίζω ότι είναι από παραμύθια. Δεν έχει αυτό. Ναι, ναι. Μόνο τα κακά βρίσκονται. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και η υγρασία πολύ, τρίζουν τα κόκαλα. Έχεις δίκιο. Στην Ιαπωνία είναι το επόμενο. Αυτό δεν το ξεχωρίζω και πολύ. Αυτό μήπως είναι στο υπόσκαφο. Είναι... Μάλλον υπόσκαφο. Μπράβο, είναι από πάνω, βλέπεις το γρασίδι εκεί, είναι ουσιαστικά. Ψυχολόγος έχει περάσει από αυτούς τους ενίκους. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, σας δείχνω 10 σπίτια ωραία από όλο τον κόσμο. Η μία λέει γρασία, άλλη κουνούπια, η άλλη ψυχολόγο. Αυτό είναι στην Αγγλία. Πολύ γυρεντρίτζερ. Σαν χόμπιτ. Ένα καπέλο από πάνω είναι σαν να καπελώθηκε και από γύρω-γύρω πολλά σαλιγκαράκια. Είναι λίγο, πιάνε λίγο τα νεύρα σου, ε. Καθόλου δεν φοβάσαι. Εντάξει, δεν στα δείχνω για να φοβάστε, επειδή είναι ωραία σας τα δείχνω. Τι ωραία, ρε, εσύ έμενε στάσο μου που μας τα δείχνεις. Άνετα, σε όλα, σε όλα. Τα λες ωραία ή τα λες ιδιαίτερα, κεντρικά. Εγώ θα έμενα πάντως. Κι εγώ. Μ' αρέσουν αυτά, αλήθεια. Αν μπορούσα να φτιάξω. Ας πέρασε τους κολλούς στο τρικομί. Ρώτα και τη γυναίκα σου, τι γνώμη έχει. Εντάξει, θα το κράταγα να πηγαίνω να... Εγώ, με το γραφείο μου μαζί. Όχι, θα το σκάω. Να σου δείξω και την κυβωτό του Νόε. Τη φτιάξανε ένας τρελός Ολλανδός ξυλουργός. Χάλασε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Βρήκε και χορηγίες. Είναι στημένο στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Πραγματικά μεγέθη από την περιγραφή της Αγίας Γραφής. Είναι 5 όροφοι, είναι μήκος 125 μέτρα. Πλέον το επισκέπτει ο κόσμος, κόβει και ένα μικρό εισιτήριο από ό,τι είδα. Και χωράει 5.000 ζευγάρια ζώων, που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει αν χρειαστεί σε μια ενδεχόμενη, σε ένα κατακλυσμό, σε μια καταστροφή του κόσμου. Θα μπορούσε να πάρει μέσα σχεδόν όλα τα ζεύγη των γνωστών ζώων. Τα ζεύγη θα τα έπαιρνε. Αλλά θεωρείται δηλαδή τόσο καλά φτιαγμένο που είναι ασφαλεία και πράγματα. Προσπαθεί να μαζέψει λεφτά και να κάνει και ταξίδι, λέει. Τώρα είναι δεμένο εκεί. Αν μαζέψει λεφτά, γιατί χρειάζεται πάρα πολλά. Μαζί θα το δοκιμάσει ή μόνο του. Νομίζω θα βάλει μόνο ζώα. Δεν θα πάει κανένα μαζί του για να ταξιδέψει με αυτό. Για να μην σου πω και ψέματα. Πήγαινε με στο Ρόβινσον, όπου ήταν τα αγαπημένα μου παιδικά βιβλία. Και επειδή είναι από τα αγαπημένα σου όταν το συζητήσαμε, είπαμε να το κάνουμε θέμα, γιατί εγώ το έφερα σαν πρόταση, αλλά διαβάζοντας την ιστορία του δεν μπορούσα να περιμένω ότι μετά από 300 χρόνια που έχει γραφτεί το παραμύθι, συνεχίζει να απασχολεί, να τροφοδοτεί βιβλία, σίριαλ, παιδικές ταινίες, παιδικά κινούμενα σχέδια. Πάντα ο Ρωβισόνας Κρούσος κάτι κρύβει για τον κόσμο. Ίσως του αρέσει αυτό το μοναχικό, ο άνθρωπος που βρέθηκε σε ένα νησί, όπως έχουμε δει και στις ταινίες με τους ναυαγούς, που τελικά είχε ένα ευτυχές τέλος. Εδώ η πραγματική ιστορία είναι λίγο διαφορετική. Δεν θα περιμένατε να ακούσετε κάτι διαφορετικό. Ο πραγματικός Ρωβισόνας Κρούσος δεν έχει σχέση με το μυθιστορηματικό. Ήταν ένας νταΐς, άξεστος, πειρατής. Ελένη, μην ακούς, προστατεύσου. Όλα τα παραμύθια. Δεν μου τη χαλάει την εικόνα μου, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια την έχω μέσα στο μυαλό μου, με τίποτα. Ό,τι και να πει, εγώ έχω τον Ρωβισόνα μου. Λέγει όμως εσύ. Εδώ βλέπετε το μοναδικό άγαλμα που υπάρχει, που έχει στηθεί στην μνήμη του, στη Σκωτία. Ένας σκοτσέζος πειρατής, λοιπόν, από τις περιπέτειες αυτού του ανθρώπου, ο Γουίλιαμ Ντεφόε, ο συγγραφέας, έγραψε το βιβλίο. Θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα λίγα βιβλία μυθιστορηματικά που συνεχίζει και μεταφράζεται και συνεχίζει και απασχολεί γενικότερα το χώρο του τύπου και των βιβλίων. Έχει μεταφραστεί σε όποια γλώσσα υπάρχει πάνω στον πλανήτη ο Ρωβισόνας Κρούσος. Ορίστε. Θα δούμε λοιπόν την ιστορία πώς αυτός ο Σκοτσέζος μόνος του ζήτησε από το πειρατικό πλοίο να τον κατεβάσουν σε ένα νησί, γιατί ήταν δίστροπος, γιατί ήταν κακός άνθρωπος, γιατί πίστευε ότι ο καπετάνιος του πειρατικού δεν μπορεί να τα φέρει εις πέρας. Και επειδή ήταν και προβληματικό το καράβι, του λέει: κατέβασέ με, εγώ θα ζήσω σε ένα νησί, εσείς θα βυθιστείτε. Η πραγματικότητα είναι ότι έμεινε περίπου 4,5 χρόνια στο νησί μόνος του, ώσπου τον βρήκαν διερχόμενα πλοία, τον γύρισαν στην περιοχή του στη Σκωτία. Εκεί δεν μίλαγε με τους γονείς, δεν μίλαγε με τα αδέρφια του, είχε πολύ κακές σχέσεις και επέλεξε πίσω από το πατρικό του να φτιάξει ένα δικό του μικρό σπίτι και να ζήσει μοναχικά
τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία και ο συγγραφέας και ο ίδιος έχει γράψει σε μεταγενέστερα βιβλία ότι πήρε την ιστορία, δανείστηκε την ιστορία του Σκοτσέζου ποιητή. Εδώ είναι ο συγγραφέας. Ποιητή. Πειρατή δεν είπε. Πειρατή. Ποιητή είπα. Είμαι λίγο ποιητικό σήμερα. Πειρατή, καλά τα λες. Αλλά κανείς δεν το προσέχει. Εγώ το κοιτάζω με το στόμα το μεταξύ. Έχω φύγει με την ιστορία. Δεν κάνει λάθος με τίποτα. Όχι, ρε παιδιά, άνθρωποι είμαστε. Όλοι κάνουμε λάση. Λοιπόν, ο ποιητής. Πάμε να δούμε το βιβλίο. Με τρολάρεις, εντάξει. Απλά θα δούμε μέσα στο βίντεο και φανταστικές εικόνες από το νησί, το συγκεκριμένο που είναι στο αρχιπέλαγος της Χιλής, το οποίο από το 1960 και μετά ονομάζεται νησί Ρομισόνας Κρούσος. Και είναι πραγματικό και αυτό το νησί. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ποιος δεν έχει διαβάσει τις περιπέτειες του Ρομπινσόνα Κρούσου? Το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε εκδόθηκε το 1719 και περιγράφει την περιπέτεια ενός ναυαγού που βρέθηκε ολομόναχος σε ένα απομακρυσμένο νησί της Καραϊβικής για χρόνια. Εκεί αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, ηθαγενείς, κανίβαλους, καιρικές συνθήκες. Το βιβλίο όμως αυτό φημολογείται ότι είναι βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία του Σκοτσέζου ναυαγού Αλεξάνδερ Σέλκυρκ. Με βάση τις δικές του περιπέτειες, ξεκίνησε ο συγγραφέας να γράφει το διαχρονικό του μυθιστόρημα. Ο πραγματικός ναυαγός πάντως ήταν άξεστος, νταΐς, πειρατής και δίγαμος. Δεν έμοιαζε σαν το λογοτεχνικό ήρωα που από το βιβλίο μεταπήδησε αρκετές φορές τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη ως ταινία και κινούμενα σχέδια. Ο Σέλκυρκ δεν ήταν εύκολος άνθρωπος και είχε οξύθυμο ταπεραμέντο. Ήταν το κάθαρμα του χωριού ο Νταΐς που έκανε ό,τι ήθελε και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Το 7ο παιδί της οικογένειας ήταν σαφώς το μαύρο πρόβατό της. Είχε ξυλοφορτώσει τον πατέρα του και τους δύο αδελφούς του και όλα αυτά πριν από 3 αιώνες. Την ίδια περίοδο, ο κακότροπος Σκοτσέζος ναύτης τσακωνόταν και με το καπετάνιο ενός Βρετανικού πλοίου έξω από τις ακτές της Χιλής. Ο Σέλκυρκ ήταν ένας έμπειρος και ικανότατος πλοηγός πάνω σε ένα κουρσάρικο πλοίο που είχε επιστρατεύσει το Βρετανικό στέμα για να κάνει επιδρομές σε ισπανικά εμπορικά. Το 1704, όντας αγκυροβολημένη σε ένα απομονωμένο αρχιπέλαγος της Χιλής, πήρε μια απόφαση που θα του άλλαζε τη ζωή. Απέτησε από τον καπετάνιο να τον κατεβάσει στο μεγαλύτερο νησί της περιοχής. Ο Σέλκυρκ πίστεψε πως θα πνίγονταν όλοι, θεωρώντας πως το Σκαρί ήθελε άμεση επισκευή. Και έτσι είδε το απομονωμένο νησί του αρχιπελάγους, Χουάν Φερνάντες, ως σωτηρία από αυτό που έβλεπε ως προδιαγεγραμμένη μοίρα. Ένα νησί που η Χιλή ονόμασε επισήμως από το 1966 νήσος Ρομπινσόνας Κρούσος. Ο καπετάνιος διέταξε να σαλπάρουν και πάλι. Ο Σέλκυρκ είχε αποφασίσει ωστόσο να μην τον ακολουθήσει. Αποβιβάστηκε στη στεριά με τα κλινοσκεπάσματά του, το πιστόλι του, αρκετό μπαρούτι αλλά και ένα τσεκούρι, ένα μαχαίρι και σύνεργα πλοηγού. Οι πραγματικές περιπέτειες του Σέλκυρκ ξεπερνούν σε φαντασία τις αντίστοιχες του Κρούσου και μάλιστα σε όλες τις πτυχές τους. Κάποια στιγμή το πήρε απόφαση και επέστρεψε στην Αμμουδιά. Σύντομα όλο και κάποιο καράβι θα περνούσε από εκεί και θα το μάζευε. Δεν θα ήταν παρά μια ταλαιπωρία λίγων ημερών, σκέφτηκε, μόνο που ο υπολογισμός του ήταν ελαφρώς λανθασμένος κατά 4 χρόνια και 4 μήνες. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη γενέτειρά του στη Σκωτία, δεν ήθελε όμως και πολλά με την οικογένειά του. Κάποιοι βιογράφοι του μας λένε πως έκτισε ένα μικρό καταφύγιο πίσω από το πατρικό του για να ζει απλά όπως έκανε και στο νησί. Άλλοι πάλι μας λένε πως το έριξε στο ποτό και τους καυγάδες επιστρέφοντας στην παλιά του ζωή. Η ζωή και οι παράξενες και εκπληκτικές περιπέτειες του Ρομπινσόνα Κρούσου, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 1719, μεταφράστηκε σε πάμπολες γλώσσες, κάνοντας το χαρακτήρα ευρύτερα γνωστό στην Ευρώπη. Όχι όμως και το συγγραφέα που η αντίθεσή του στο στέμα θα τον έφερνε πάμπολα χρόνια στη φυλακή. Στις 13 Δεκεμβρίου του 1721 ήταν δυστυχώς η δική του σειρά, όπως μας ενημερώνει απλά και λιτά το ημερολόγιο του πλοίου. Ο Αλεξάνδερ Σέλκυρκ πέθανε. Από το πανέμορφο αυτό νησί που μας ταξίδεψες, πάμε λίγο όσοι Αθήνα. Όσοι δεν πάνε σε κάποιο τέτοιο νησί, είτε λίγο στα Ευρώπα ή οπουδήποτε αλλού, και μείνουν στην στολισμένη Αθήνα, μπορούν να την απολαύσουν είτε με τα παιδάκια, έρχεται και Σαββατοκύριακο τώρα, που σημαίνει ότι απολαύστε την Αθήνα σε πολλά σημεία της, είτε με το ζευγάρι τους, το τέρι τους, να φωτογραφηθούν και να κάνουν αγκαλίτσες κάτω από τα χιλιάτικα δέντρα. Πού τους προτείνεις, βρε? Σταύρος Νιάρχος, εκπληκτικό σημείο, το έχουν στολίσει εκπληκτικά φέτος. Τα Ιδονάκια για μικρότερα παιδάκια, να πάμε μπερδευτείς έτσι από τον Νιάρχο στα Ιδονάκια, μισό λεπτάκι, ναι. Και το Christmas Theater, το οποίο είναι και για μικρούς και για μεγάλους, γιατί έχει και street food έξω, σαν χριστουγεννιάτικη αγορά με διάφορα τρόφιμα από όλο τον κόσμο. Και βεβαίως εκπληκτικές παραστάσεις για μικρούς και για μεγάλους, με χριστουγεννιάτικο κλίμα πολύ. Να το δούμε. Ποιος είπε ότι δεν μπορείτε να περάσετε εξίσου καλά τις γιορτές στην Αθήνα?
Άλλωστε, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν να μείνουν στην πρωτεύουσα. Και αυτή αποζημιώνει με δεκάδες επιλογές που ψυχαγωγούν ολόκληρη την οικογένεια. Γι' αυτό συγκεντρώσαμε κάποιες προτάσεις που τα περιλαμβάνουν όλα και δεν θα σας λείψει τίποτα. Και φέτος, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μεταμορφώνεται σε έναν ξεχωριστό προορισμό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να περάσουν ιδιαίτερες εορταστικές στιγμές με ένα πλούσιο και διαφορετικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τη μαγεία των ημερών. Το παγοδρόμιο και ο ιδιαίτερος ατμοσφαιρικός φωτισμός στείνουν το σκηνικό στο οποίο θα ξετυλιχθούν εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Ανακαλύψτε τα μυστικά που κρύβει το πάρκο και βρείτε κι εσείς τον τρόπο που μπορείτε να αλληλοεπιδράσετε με τον εορταστικό φωτισμό. Τα ειδονάκια φορούν και φέτος τα γιορτινά τους και διοργανώνουν το Santa Claus Kingdom που μετατρέπεται σε παγωμένο βασίλειο. Χιονισμένα δέντρα, βουνά, τεράστια καράβια, τρένα, ποτάμι με νερό και τεχνητό καταράκτη είναι κάποια από τα στοιχεία που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους. Στο παγωμένο δάσος κατοικούν αρκούδες, πιγκουίνι, ελάφια, τάρανδι αλλά και ένας πειρατής. Η επέλαση των ξετικών έρχεται να δώσει ξεχωριστό αέρα στις γιορτές σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη δεν κάθονται ποτέ ήσυχα. Δουλεύουν ασταμάτητα έναν ολόκληρο χρόνο, φτιάχνοντας παιχνίδια και καταστρώνοντας εκπλήξεις, ώστε και φέτος να συναρπάσουν τα παιδιά και να χαρίσουν ατελείωτες ώρες διασκέδασης στις παρέες και στις οικογένειες. Το Christmas Theater στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει παραστάσεις που θα σας ταξιδέψουν στις ομορφότερες πρωτεύουσες όλου του κόσμου. Από την Πράγα και τη Βιέννη μέχρι τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Φυσικά τη Νέα Υόρκη αλλά και το Las Vegas. Έξω από το Christmas Theater θα σας περιμένει ένα μοναδικό χωριό με ξύλινα σπιτάκια που θα προσφέρουν γεύσεις γλυκές και αλμυρές από όλο τον κόσμο, το πρώτο και μοναδικό στην Αθήνα Christmas Street Food Village. Δεν έχει σημασία το που θα περάσετε αυτές τις μέρες. Αρκεί να είστε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Ακόμα και στην πόλη, η μαγεία των ημερών θα σας συνεπάρει. Γυναίκα θεωρείται ότι μας έχει μείνει στο μυαλό ότι συζητήθηκε περισσότερο το 2018 για τις εμφανίσεις που έχει κάνει. Η Τζένιφερ Λόπες για μία εμφάνιση μαγική, αυτή με το... Να πω φόρεμα, δεν θα το πω φόρεμα γιατί ήταν πολύ, πολύ αποκαλυπτικό. Αυτό το ρίχφασμα που έριξε πάνω της και μας, και μας άφησε. Μα αυτή δεν έβαλε τίποτα. Ας πούμε η Μελάνη, εμένα μου έχει μείνει σε όλες τις εμφανίσεις. Δηλαδή πάντα τη σκέφτομαι και σκέφτομαι και πώς στείνεται έτσι κορδωτή ψηλή. Έτσι. Και περιμένει ο κόσμος να δουν και τι θα φορέσει. Γιατί πάντα συζητιέται όπου και να είναι. Είτε είναι σε συνάντηση του Τραμπ, είτε είναι η δικιά της κίνηση. Βλέπεις εδώ όλη τη χρονιά, όπου και να πήγαινε, πάντα συζητάγανε τι φοράει. Τάσο, εγώ νομίζω ότι είναι η χρονιά της Μέγκαν πάντως φέτος. Α, και αυτή. Γιατί πέρσι ήταν η Μελάνη, αλλά φέτος η Μέγκαν νομίζω και με τον ηθικό της, αλλά και με όλες τις εμφανίσεις της, ξεχώρισε πάρα πολύ. Τι λέτε. Λοιπόν, για να δούμε ποια ξεχώρισαν πραγματικά και συζητήθηκαν λίγο παραπάνω. Ένας πολύ γεμάτος χρόνος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και μια ανασκόπηση στις πολυσυζητημένες εμφανίσεις των αγαπημένων μας stars επιβάλλεται. Ποιες ήταν οι κυρίες που πρωταγωνίστησαν στα μίντια και μονοπόλησαν το ενδιαφέρον του κοινού? Η Τζένιφερ Λόπες εντυπωσίασε στα MTV Awards με το καλλίγραμμο σώμα της, το χρυσό κορμάκι και το σαγηνευτικό κούνημα των γοφών της. Ακόμα φωτογραφήθηκε στα 49 της για το περιοδικό InStyle, αφήνοντας εντελώς ακάλυπτες τις διάσημες καμπύλες της. Φορώντας μια κάπα σε μεταλλικό πράσινο και προβάλλοντας με υπερηφάνεια το σώμα της, παραδέχτηκε: «Με φρόντισα και τώρα φαίνεται». Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις της που την κάνουν να ξεχωρίζει, είναι και οι στιλιστικές της επιλογές. Η Μελάνια Τραμπ όλη τη χρονιά έγινε επίκεντρο σχολείων για τα outfits αλλά και τα λουμπουτέν που αλλάζει σαν τα πουκάμισα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αλλαγή από την πρώτη κυρία τεσσάρων ζευγαριών του γνωστού οίκου μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Η τελευταία αλλαγή μάλιστα συνοδεύτηκε και από ένα ημιδιάφανο φόρεμα που κέρδισε το παιχνίδι των εντυπώσεων. Και από τη Μελάνια σε μια άλλη εντυπωσιακή κυρία. Η Ριάννα έγινε η πρώτη έγχρωμη γυναίκα στο εξώφυλλο της βρετανικής Vogue. Το τεύχος αυτό είναι το πιο μεγάλο και πολυτελές της χρονιάς και θα μείνει στην ιστορία για τη διαφορετικότητά του.
Έναν μήνα αργότερα, στο ίδιο περιοδικό φιγούραρε και η οικογένεια Μπέκαμ. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια μαζί με τα παιδιά τους έδωσαν έτσι την καλύτερη απάντηση στις φήμες περί διαζυγίου. Τη φετινή χρονιά, ακόμα και οι χρυσές σφαίρες ήταν διαφορετικές. Μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου Weinstein, οι stars αποφάσισαν να ντυθούν στα μαύρα και να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη σεξουαλική βία. Η πολυχρωμία και οι φανταχτερές δημιουργίες των διασημότερων οίκων μόδας δεν είχαν θέση και ως εκ τούτου η απονομή συζητήθηκε όσο καμία άλλη. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε την εμφάνιση της Αμάλα Λαμουντίν στο βασιλικό γάμο του Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ. Η κυρία Κλούνι χαρακτηρίστηκε πιο καλοντημένη της ημέρας και όπως έγινε γνωστό λίγες εβδομάδες αργότερα, ξόδεψε ένα ασύλληπτο ποσό που συναγωνίστηκε αυτό της νηφικής εμφάνισης. Μόνο τα σκουλαρίκια της άγγιξαν τα 500.000 δολάρια. Και μιας και αναφερθήκαμε στο γάμο της χρονιάς, η παρουσία της δούκισσας του Σάσεξ αλλά και του ονειρεμένου νηφικού της το περασμένο καλοκαίρι σε ντοκιμαντέρ του HBO ξεχώρισε ιδιαίτερα. Ήταν η πρώτη φορά που η 37χρονη έδωσε συνέντευξη μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας με εκατομμύρια μάτια να την παρακολουθούν. Λοιπόν, και επειδή όλα τα είπαμε και μιλήσαμε για τις άλλες κυρίες, να μιλήσουμε λίγο για τον εαυτό μας. Έχοντας εδώ λοιπόν τη Βάσια Κοσταρά, μπορούμε πολύ εύκολα να μάθουμε πώς με κάποια συγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούμε να αναβαθμίσουμε και να κάνουμε πιο γκράντε την εμφάνισή μας στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς που έρχεται. Για να δούμε τι μας λέει. Oh yes, Merry Christmas, little girl. Hey! Last year you left me, little girl. Last Christmas I gave you my heart. Καλησπέρα, Ελένη. Σήμερα θα σας δείξω πώς με εύκολους τρόπους και έξυπνα αξεσουάρ μπορείτε να αναβαθμίσετε το look για το ρεβεγιόν. Μία ζώνη με μεγάλη μεταλλική αγράφα μπορεί να δώσει λάμψη και στυλ σε ένα απλό μαύρο διάφανο φόρεμα. Ένα απλό και minimal look μπορεί να απογειωθεί και να πάρει εορταστική λάμψη συνδυάζοντάς το με ένα μαύρο καλσόν με στράς λεπτομέρειες. Ένα τσαντάκι με γυαλιστερές λεπτομέρειες είναι η πιο ασφαλής επιλογή για να ολοκληρώσετε το γιορτινό look σας. Τα extra large σκουλαρικιά με έντονες λεπτομέρειες είναι η απόλυτη τάση για φέτος, αλλά και ένα διαχρονικό κομμάτι για να αναβαθμίσετε την τουαλέτα που θα επιλέξετε να βάλετε στο ρεβεγιόν. Προετοιμάζουν για άλλες καταστάσεις, αλλά εμείς εδώ, κανονικά, στο μάθημά μας, στο ραντεβού μας, στο μάθημά μας, δεν είναι μάθημα, αλλά θα μπορούσε και να είναι, στο καθιερωμένο μας ραντεβού και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο σε μια πολύ ωραία κυρία την οποία και συνάντησες. Mm-hmm. Πριν μερικές μέρες, Ελένη, πήγα εδώ δίπλα, στα στούντιο της Φίνος Films, ναι. Γιατί εκεί κάνει καθημερινά γυρίσματα η Τζένι Μπότσι, και μιλήσαμε με πάρα πολύ ωραία διάθεση για πάρα πολλά πράγματα.
Εγώ έχω την εντύπωση, γιατί με τον σύντροφό της είναι πολλά χρόνια μαζί, πάνω από 4-5, ότι έχει παντρευτεί. Αλλά μου λέει, ούτε έχω παντρευτεί, ούτε και θα παντρευτώ, γιατί ο γάμος για μένα δεν είναι τίποτα. Ο σύντροφός της είναι από την ίδια εργασία. Όχι, είναι, είναι επιχειρηματίας εκτός χώρου τελείως, είναι ο Αλέξανδρος ο Μιχαλάς. Μένουν μαζί, είναι πολλά χρόνια μαζί και μου εξηγεί ότι δεν μου αρέσει καθόλου να προβάλλω την προσωπική μου ζωή, γι' αυτό και δεν κάνω πολλές δημόσιες εμφανίσεις, δεν έχω βγει να φωτογραφηθώ με τον σύντροφό μου, όπου τις πετύχουν σε κάποια επίσημη πρεμιέρα που πάει για τις ειδικές της υποχρεώσεις και μου λέει ότι ο γάμος τι είναι η υπογραφή. Σήμερα φεύγει, είσαι μαζί του, αύριο αν θες φεύγεις. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο με κρατάει. Με το γάμο ή χωρίς το γάμο. Με το γάμο. Μου λέει υπογραφή, δεν αλλάζει κάτι. Αν θέλω να χωρίσω, χωρίζω. Δεν κατάλαβα, έχουν παντρευτεί και το λέει. Δεν έχει παντρευτεί. Αυτό μου λέει ότι δεν θα παντρευτεί και ποτέ, γιατί δεν την ενδιαφέρει να επισημοποιήσει τη σχέση, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι πάνω στην φύση της, του δεσμού της. Μου έκανε μια πολύ ωραία αποκάλυψη για το ρόλο της στο σημάδι του έρωτα. Μέχρι τα 26 της που έπαιξε εκείνο το ρόλο το 1999. Ήταν ένα αγοροκόριτσο που δεν είχε βάλει τα κούνια ποτέ, δεν είχε βάλει κάτι πιο σεξι ποτέ. Και όταν της το πρότειναν και της περιέγραψαν πώς θα είναι στο ρόλο. Είναι η σειρά που ήταν ο Τζόρτζογλου που βλέπουμε τώρα και η Μπάρμπα. Βέβαια! Που ήταν παντρεμένος, που ήταν ο αδερφός του. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρι χωριάτισα. Αυτή είναι η πρώτη φορά. Κάτι θυμάμαι, αλλά η σειρά ήταν αυτή που τα έφτιαξε με τον. Ναι. Και τους είχε πει: εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το ρόλο και αρνούμαι να τον κάνω. Τελικά την έπεισαν. Και όλη της η καριέρα ξεκίνησε από εκείνο τον ρόλο, τον πάρα πολύ σεξι. Θες να δούμε τι μας λέει, τα λέει πολύ ωραία. Βέβαια θέλω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ στο ωραίο σπιτικό μου. Όλοι μου οι φίλοι από το σχολείο θυμούνται ότι εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν υπήρξε κάτι άλλο. Το έλεγα πάντα. Στο λύκειο που σοβάρεψαν λίγο τα πράγματα, που η μαμά μου δεν θα το ξαναπεί αυτό μπροστά στον κόσμο. Τελειώσαμε. Βγήκαμε από τη σχολή με ένα πανό. Εγώ τηλεόραση ποτέ. Ήμασταν με τις μακριές τις φούστες, λίγο πιο εναλλακτική, λίγο πιο αυτό. Τι έγινε, Κωστάκη? Σε γουστάρει χωριάτισα. Πρώτο σου. Πολύ πετυχημένος ρόλος που θυμόμαστε όλοι. Ήταν μία σεξι γυναίκα με το μπούστο, με το μίνι, με το τακούνι. Αυτό πώς. Έλαντε. Πώς είπες ναι. Σοκαρίστηκα και το πρώτο πράγμα που είπα είναι δεν θα το κάνω. Καταρχήν εκεί έμαθα ότι είμαι και γυναίκα, γιατί μέχρι τότε ήμουν λίγο αγοροκόριτσο. Έβαλα τακούνια πρώτη φορά. Ψέματα. Πόσο χρόνο είσαι το σημάδι? Ήμουνα 12. Ήμουν 26. Καλά, μέχρι τα 26 δεν έχεις βάλει τα κούνια. Όχι, αγοροκόριτσο σου λέω. Μου βάλανε όλα αυτά τα ρούχα που αναρωτιόμουν πάντα ποιες τα φοράνε αυτά. Τα μίνι και τα ντεκολτέ. Πλάκα μου κάνεις. Όπως είχε πει και μια κυρία που με κράταγε, κρίμα τα γαλλικά, κρίμα τα πιάνω τα αγγλικά, κρίμα. Ψέματα μου λέει. Μετά από εκείνο το ρόλο στο σημάδι, δεν σου πρότειναν μόνο σεξι γυναίκες? Εννοείται. Έπαθα τότε μια πλάκα. Τι, εγώ δεν είμαι σεξι? Όχι, δεν είμαι. Τώρα έπρεπε να μου τύχει αυτό. Έλα ρε Τζέλη. Καλές έξι σε λένε. Χαλάρωσε. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. Δεν έχεις παντρευτεί ποτέ? Όχι. Δεν έχω παντρευτεί σαν υπογραφή. Ναι. Σαν παντρεμένη ζω. Δηλαδή δεν έχω πάει στην εκκλησία ή στο δημαρχείο ή ο καθένας όπως το ορίζει. Το για πάντα σε αγχώνει? Όχι, δεν με αγχώνει, γιατί θέλω να σου πω πιο για πάντα, μωρέ. Και ο γάμος, πιο για πάντα. Ό,τι ώρα θέλεις, σηκώνεις και φεύγεις. Τζερί, η προσωπική σου ζωή δεν είναι ότι έχει βγει, ότι ξέρουμε τα πάντα και όχι. Τώρα δεν μπορώ να ανακαλέσω 5 σχέσεις σου. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν, εγώ δεν κατηγορώ κάποιον, απλά δεν μου ταιριάζει εμένα. Είσαι καλοφαγού, οπότε πας γυμναστήριο για να έχεις... Είμαι καλοφαγού. Δηλαδή, αν δω έναν ωραίο άντρα στο δρόμο, δεν θα γυρίσω να τον κοιτάξω. Αν δω μία ωραία τυρόπιτα, θα γυρίσω. Ναι, μα εγώ έχω πει δεν έχω φάει ποτέ από πείνα. Δεν ξέρω πώς να πεινά. Ξέρω πώς είναι να τρώω. Διάβαζα αυτό που είχες πει για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχες δεχτεί και έλεγες γιατί δεν μίλησα τότε. Τώρα θα μιλούσες? Τώρα δεν θα είχε γίνει. Τώρα θα είχαμε παίξει ξύλο. Θέλω να σου πω ότι σκέφτεσαι ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα συμβεί, έτσι θα είναι. Και φοβάσαι ότι μην ξαναγίνει.
Εγώ μετά από αυτή την εμπειρία μου πήγαινα σε οντισιόν και πήγαινα με ένα όπλο στο χέρι. Ήμουνα έτοιμη να κάνω έκρηξη. Θα σου πω κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Αισθανόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας άνθρωπος που να μας αμφισβητήσει. Αυτό εμένα με διαλύει. Δεν νομίζω να υπάρχει γυναίκα ηθοποιός της ηλικίας μου που δεν έχει παρόμοια εμπειρία με μένα. Πολλά μας είπε και ενδιαφέροντα για τον έρωτα. Ο έρωτας, παιδιά, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Είναι τυφλός. Εκεί έχω καταλήξει. Μία με το πώς επιλέγουν οι διάφοροι άνθρωποι συντρόφους άλλης ηλικίας. Θυμάστε το παράδειγμα του Βενσάν Κασέλ. Πού πάθαμε ένα σοκ μέσα στο καλοκαίρι που τον είδαμε με την αγαπημένη του, την 20χρονη. Μα δεν είναι επειδή τον είδαμε την αγαπημένη του, την 20χρονη. Γιατί τον είδαμε ξετρελαμένο με την αγαπημένη του. Ξελιγωμένο θα έλεγα σχεδόν. Ξεμοραμένο. Είστε υπερβολικοί. Είστε υπερβολικοί. Το θάψατε τον άνθρωπο. Έχει μάθει το ωραίο Βενσάν, παιδιά. Μετά τη Μόνικα Μπελούτσι δεν θα μπορούσε να πάει σε τίποτα κατώτερο. Εγώ τότε συγκλονίστηκα με την Μπελούτσι. Είσαι μπελουτσικός, εσύ δεν είμαι μπελουτσικός, τότε συγκλονίστηκα. Εδώ μια χαρά ταιριάζει με το κορίτσι. Αλλά ξέρετε. Ναι, δεν είναι μόνο ηλικία όμως. Είναι πολλές φορές. Ανάποδα το πήρε αυτό. Είδες πώς το λέει. Πρώτα σύντομα είναι άλλη. Εδώ σου λέει εντάξει, ναι, μπορούσε να την έχει. Την άλλη όμως γιατί. Αχ, γιατί την είχε και γιατί την άβησε. Ναι, αλλά είδες όμως πριν το πλήρωμα του χρόνου και τελικά όλοι αναδεικνύουν ότι ο Βινσέν Κασέλ τελικά ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη. Ήταν ένας ωραίος όμορφος, άσχημος όμορφος. Το λένε αυτό. Μια τριετία του δίνω. Πολύ ξέρετε, καμιά φορά τα ζευγάρια που λέμε ότι εμάς δεν μας ταιριάζουν πολύ στο μάτι έχουν καλύτερη πορεία στο μέλλον από τη ζευγάρια που λέμε «Α, πολύ ωραία, βέβαια, αυτός μας είναι, α, πολύ ωραία». Ο Τζόκμαν, ας πούμε, που είναι τόσα χρόνια παντρεμένος με την αγαπημένη του, που είναι 50 χρονών και, όχι, είναι, 60, είναι. Είναι 50 και εκείνη 50 είναι 50 και είναι αυτός. 50 είναι εκείνος και είναι 60. 65-70. Και δακρύζει κάθε φορά που μιλάει. Κρίζει εκείνος για εκείνη. Ξέρεις όμως και του το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι έλεγε ότι τη γνώρισε όταν αυτός δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, ενώ εκείνη ήταν στα Ρούμπα, με δικά μου λόγια το μεταφράζω αυτά που έχει πει εκείνος. Και μαζί της ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει ουσιαστικά πιο σωστά και βαθιά μέσα στο χώρο. Και ο άνθρωπος το εκτιμάει, σου λέει τότε εκείνη με επέλεξε και στάθηκε κοντά μου. Εγώ γιατί να μην αγαπήσω μια τέτοια γυναίκα. Σωστό και την αποθεώνει ακόμα και σήμερα για το πόσο πολύ εκείνη είναι η κινητήριος δύναμη. Και μη σου πω ότι τώρα που περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνει και αυτό σιγά σιγά όμορφα μεγαλώνει. Ταιριάζουν τώρα καλύτερα. Είναι πιο καλά. Δεν χτυπάει αυτή η διαφορά που είχαν πριν από 10-15 χρόνια που το βλέπουμε στις ταινίες αυτός και ήταν και 2 μέτρα άντρακλας. Και λες, εσύ, κοίτα να δεις. Σωστό. Μην μένετε μόνο πάντως, στο απ' έξω. Δεν είναι, τώρα που είπες 2 μέτρα άντρακλας, εδώ δεν συζητάμε μόνο τα ζευγάρια που έχουν διαφορά ηλικίας, αλλά γενικώ τα τέριαστα. Πες Παναγιώτη, τι σοκ έπαθες. Είναι το γνωρίζει, είναι ηθοποιός από το The Mountain, από το Game of Thrones. Ποιος. Λέγεται Bronson, έχει ένα όνομα περίεργο. Θηρίος είναι πάντως φωτογραφία που βλέπω. Σούλινγκ, κάπως έτσι λέγεται. Παιδιά, πραγματικά τη χάνει. Αυτός μάλλον δεν τη βλέπει. Εκείνη τι ύψος έχει. Αυτός είναι 2,5 και εκείνη είναι 1,57. Ζυγεί 180 κιλά ο άνθρωπος. Δεν είναι παιδιά επιλογή σε τόσο έτσι προς τα κάτω. Αφού είναι 2,17 θέλω να πω. Θα μπορούσε και το 1,70 κοντή θα ήταν δίπλα του. Αλλά γι' αυτό λέω, δηλαδή. Αυτό είναι, για μένα αυτό είναι πραγματικά η μεγάλη κόντρα. Όλα τα άλλα λες λίγο πιο μεγάλο ο ένας, λίγο πιο μεγάλος ο άλλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι είναι και ο άλλος από το Game of Thrones. Ο Νίκλας. Έχεις δει τη γυναίκα του. Κατάλαβες ποιον λέω. Ο Νανός. Μπράβο, ο Νανός. Κοίτα, δες το και ανάποδα. Προηγουμένως το βλέπαμε με τον άντρα 2 και τη γυναίκα 1,50. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, ο έρωτας είναι τυφλός. Τα ζευγάρια από εμάς δεν μας γεμίζουν το μάτι εκ πρώτης, αν είναι ταιριαστά ή όχι, τα έχουν καταφέρει περίφημα. Πάμε να τα δούμε. Λένε ότι ο έρωτας είναι τυφλός και μάλλον κάτι θα ξέρουν. Κάποια παραδείγματα θα έχουν δει και θα έχουν οδηγηθεί σε αυτό το συμπέρασμα. Παραδείγματα ζευγαριών που εκ πρώτης όψεως δεν τα λες και τόσο ταιριαστά, αφού η διαφορά τους, πότε στην ηλικία, πότε στα λοιπά εξωτερικά χαρακτηριστικά, θα περίμενες να σταθεί εμπόδιο ανάμεσά τους. Ουδόλως ζουν ευτυχισμένα και δεν αφήνουν τα ενίοτε πικρόχολα σχόλια να τα επηρεάζουν.
Ο δημιουργός του Facebook, Mark Zuckerberg, δεν είναι ακριβώς αυτό που λες πρότυπο ανδρικής ομορφιάς. Τα πραγματικά πολλά μηδενικά ωστόσο στον τραπεζικό του λογαριασμό, αλλά και η επιρροή που ασκεί διεθνώς, θα περίμενε κανείς να φέρουν στο πλευρό του κάποια χολιγουδιανή στάρ ή έστω κάποιο από τα πολλά ελεύθερα και διαθέσιμα super models. Εκείνος όμως βρήκε τον έρωτα και την ανιδιοτελή αγάπη στο πλευρό της Κινέζο-Βιετναμέζας Πρισίλα Τσάν, με την οποία διατηρούσαν μάλιστα επί χρόνια φιλική σχέση, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε έρωτα που επισφραγίστηκε με μια γαμήλια τελετή το 2012, ενώ έχουν αποκτήσει και δύο κόρες. Ο γίγαντας του Game of Thrones, Χάφτορ Γιούλιους Μπιόρνσον, βρήκε τον έρωτα από εκεί ψηλά, από τα 2 μέτρα και 5 εκατοστά, στα μάτια της Κέλσι Χένσον, η οποία έχει ύψος μόλις 1,57. Η διαφορά που αγγίζει σχεδόν το μισό μέτρο δεν φαίνεται να πτώει σε στιγμή τον θηριώδη Θόρ, ο οποίος την ημέρα του γάμου του δήλωνε ενθουσιασμένος για τις μελλοντικές περιπέτειες που θα ζήσουν μαζί. Άλλος ένας ευτυχισμένος στην προσωπική του ζωή πρωταγωνιστής του Game of Thrones είναι ο Peter Dinklage, του οποίου ο νανισμός ουδέποτε στάθηκε εμπόδιο στη σχέση του. Μπορεί το ύψος του να είναι μόλις 1,35, ο ίδιος όμως ζει μια απολύτως φυσιολογική ζωή και με το παραπάνω, με την επί 13 χρόνια σύζυγό του Erica Smith και την 3 πλέον ετών κόρη τους. Τι και αν αποτέλεσε αντικείμενο του πόθου και ενδεχομένως να εξακολουθεί να αποτελεί για εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, ο 50χρονος σήμερα Hugh Jackman έχει μάτια μόνο για την 63χρονη σύζυγό του Deborah Lee Farnes, την οποία και παντρεύτηκε το 1996, χωρίς ποτέ να σκεφτεί τα 13 χρόνια που τους χωρίζουν. Μετά από 22 χρόνια γάμου και 2 παιδιά, το ζευγάρι παραμένει ένα από τα πιο ευτυχισμένα του Hollywood, με τον ηθοποιό να την αποκαλεί και δημοσίως μωρό του. Εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως απόρρισαν όταν ο Βενσέν Κασέλ άφησε την πιο ποθητή γυναίκα του πλανήτη, Μόνικα Μπελούτσι, να του φύγει κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια έπειτα από 14 χρόνια κοινής ζωής. Την απάντησή του την έδωσε ετεροχρονισμένα πριν από μερικούς μήνες, ανεβαίνοντας στα σκαλιά της εκκλησίας με την κατά 30 χρόνια νεότερη του Τίνα Κούνακη, για την οποία και δήλωνε στο ιταλικό Vanity Fair. Δεν ήξερα πόσο χρονών ήταν όταν τη γνώρισα. Όταν μου το είπε, έμεινα λίγο έκπληκτος, αλλά δεν μπορείς να επιλέξεις ποιον θα ερωτευτείς. Την διαφορά ηλικίας μπορείς να την παραβλέψεις, τη διαφορά ύψους να την αντιπαρέλθεις. Τι γίνεται όμως όταν μιλάμε για διαφορά αίματος? Κανείς δεν περίμενε, πόσο μάλλον τον Buckingham, ότι ο γαλαζοαίματος πρίγκιπας Χάρη θα έφερνε στο παλάτι με δόξα και τιμή την εντυπωσιακή μεν 37χρονη διαζευμένη δε ηθοποιό Meghan Markle. Κοινή θνητή εκείνη, μέλος του δημοφιλέστερου βασιλικού οίκου αυτός, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, ενώ την άνοιξη περιμένουν και τον πρώτο καρπό του έρωτά τους. Λοιπόν, πάμε κουζίνα να μαγειρέψουμε με τον Πέτρο τα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα μαζί με την απίθανη και γευστικότατη Χρυσή Μαζίμη. Σπιτικές νοστιμιές με φύλλα από τη Χρυσή Ζύμη. Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Σήμερα θα κάνουμε ένα εκπληκτικό γλυκό, τρομερά γρήγορο, μαζί με τη φιλενάδα μας τη Χρυσή Ζύμη, και θα χρησιμοποιήσω το φύλλο σφολιάτας. Είναι τρομερά γρήγορο γλυκό. Μπορείτε να βάλετε στην κουζίνα τα παιδάκια σας, να παίξετε οικογενειακά. Είναι τελευταίες μέρες εορτών και θέλω να μπείτε όλοι στην κουζίνα και να ξεκινήσετε να κάνετε αυτή τη συνταγή. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό που θα σας δείξω, ειλικρινά, πρώτον θα μυρίσει όλο το σπίτι σοκολάτα και δεύτερον θα πείτε, καλά, το έκανα τόσο γρήγορα. Ανοίγουμε το φύλλο μας, χρησιμοποιώ όπως σας είπα φύλλο σφολιάτας από τη Χρυσή Ζύμη. Είναι δύο φύλλα αφράτα μέσα για πίτες και για γλυκά. Μπορούμε να κάνουμε τάρτες, μπορούμε να κάνουμε αλμυρά γλυκίσματα, μπορούμε να κάνουμε αλμυρές συνταγές. Κις Λορέν, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε με τη σφολιάτα. Η σφολιάτα είναι ένα υλικό το οποίο μπορείτε να παίξετε με στην κουζίνα, να κάνετε muffins, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι κάνω εγώ? Χρησιμοποιώ 1-2 έως 3 υλικά. Το φύλλο, σοκολάτα, και από εκεί και πέρα μπορώ να βάλω μπανάνα, καρύδια, φουντούκια, μπισκότο, σοκολάτα. Εγώ έχω κάνει διάφορα εδώ. Θέλω να δείτε εδώ, θα σας κάνω αυτά τα τρία διαφορετικά
σχεδιάκια. Είναι αυτά εδώ πέρα που λέγονται και παλμιέ σοκολάτας, αυτά τα στριφογυριστά που είναι λίγο σαν πλεξούδες και αυτές τις πραγματικές πλεξούδες. Θα πείτε, καλά, μόνο με σοκολάτα και ζύμη σφολιάδες θα το κάνεις αυτό? Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε για να δείτε. Τι κάνω? Ποιο θέλετε να κάνουμε πρώτα? Να κάνουμε αυτά εδώ τα μικρά τα στριφογυριστά. Πώς ξεκινάμε? Έχω βάλει σε μπεν μαρί την πραλίνα σοκολάτας. Θα μου πείτε για ποιο λόγο, ρε Πέτρο, το βάλες? Γιατί κοιτάξτε εδώ, είναι λίγο πιο ρευστή από ότι είναι μέσα στο βαζάκι. Γι' αυτό το βάζω. Βλέπετε πως τρέχει. Θέλω να έχω αυτή τη μορφή σοκολάτας. Και γράφω στη συνταγή εγώ τα πόσα γραμμάρια σοκολάτας θα χρησιμοποιήσετε. Όταν την ακολουθήσετε θα δείτε. Εδώ βάζω από το μισό φύλλο και πέρα, αρχίζω και απλώνω σοκολάτα. Σε αυτό το σημείο είναι που σας είπα ότι μπορείτε να βάλετε τα παιδιά σας μέσα και να αρχίζετε να παίζετε. Βάλτε το παιδάκι σας εδώ για παράδειγμα, ή τον άντρα σας, ή την αγαπητική σας, όποιον θέλετε τέλος πάντων, και αρχίζετε και απλώνετε τη σοκολάτα. Απλώνουμε να πάει παντού, έτσι ωραία, και άλλη μία σταγόνα σοκολάτα. Και δείτε εδώ, παίρνω, διπλώνω, δείτε τι ωραία, το δίπλωσα. Θα το μεταφέρω λίγο από εδώ. Κοιτάξτε το φιλαράκι, δεν σπάει, δεν παθαίνει τίποτα. Το έχουμε ξαναπεί για τη χρυσή ζύμη. Είναι αφράτα και πλούσια φύλλα με πολύ καλή φυλοποίηση. Έχουμε κάνει άπειρες συνταγές εδώ πέρα με σφολιάτα και έχετε δει ότι η φυλοποίηση, είτε για μιλφέι είτε για το οτιδήποτε, αρχίζει η φυλοποίηση που λέμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει και φαίνονται τα φύλλα στρώσεις. Κόβουμε με ένα μαχαιράκι σε μικρές λωρίδες. Εδώ. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Εδώ κόβουμε, θα σβούν γύρω στα, θα σας πω τώρα ακριβώς, 2, 4, 6, 8 κομματάκια. Και πιάνουμε τις δύο άκριες και στριφογυρίζουμε. Βλέπετε ότι μέσα έχει γέμιση σοκολάτας, απ' έξω έχει τη σφολιάτα μας και σε αυτό το σημείο, έτσι όπως το έχουμε κάνει ένα όμορφο σπιράλ, αρχίζουμε και τυλίγουμε έτσι μέσα. Χαρίζει γνήσια και σπιτική γεύση. Και παίρνουμε το ταψάκι μας, έχω βάλει μια λαδόκολλα. Ό,τι και αν σας δείξω, το ψήνετε στους 190 βαθμούς για 12 ακριβώς λεπτάκια, όχι περισσότερο, θα το δείτε και μόνοι σας. Και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Κάνουμε εδώ, στρίβουμε, το κάνουμε σπιράλ και τσουπ. Δείτε, δίνετε ό,τι σχήμα θέλετε. Κάνουμε και τα υπόλοιπα για να πάμε να σας δείξω το επόμενο γλυκάκι. Εδώ, ωραία. Κοιτάξτε πόσο εύπλαστη είναι. Γυρίζουμε. Τελευταίες ημέρες γιορτών, όπως είπαμε. Και εντάξει, σίγουρα κάτι φάγατε. Αλλά δεν πρέπει να συνεχίσουμε να τρώμε λίγο τα γλυκάκια, γιατί ξέρω ότι μετά από Ιανουάριο θα πούμε όλοι: όχι, πόσο φάγαμε τα Χριστούγεννα. Πρέπει να ξεκινήσουμε διατροφή. Επειδή δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι γιορτές, ας φάμε ένα γλυκάκι ακόμα. Εδώ δεν το κόψα καλά. Πάμε σπιράλ. Κάνουμε και το τελευταίο. Στριφογυρίζουμε. Και βάζουμε από πάνω χτυπημένο αυγό, χτυπάμε σε ένα μπολάκι μας, ένα αυγουλάκι και με ένα πινέλο όπως έχω εγώ εδώ πέρα, απλώνουμε παντού να πάει το αυγουλάκι. Εγώ θα συνεχίσω, θέλω να σας δείξω το επόμενο. Ψήνουμε, είπαμε, 190 βαθμούς για 12 λεπτάκια. Δείτε, μπορεί να χρειάζεται 11 λεπτάκια, πάνω κάτω αέρα ή σκέτο αέρα και θα είστε μια χαρά. Παίρνω το επόμενο φύλλο για να σας δείξω την επόμενη συνταγή λίγο γρήγορα. Απλώνουμε. Εδώ. Και κόβουμε τη σφολιάτα μας σε 4 ίσα μέρη. Έτσι ακριβώς. Να τα κάνω εδώ στην άκρη. Τα φέρνω όλα μπροστά μου. Ωραία. Και απλώνω τώρα τη σοκολάτα να πάει παντού. Προσέχτε, μην βάλετε πολύ σοκολάτα, γιατί στο ψήσιμο η σοκολάτα ζεσταίνεται και λιώνει και μπορεί να σας καταστρέψει το γλυκό. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Εδώ είναι μια χαρά. Μην πείτε δηλαδή ότι όσο περισσότερη σοκολάτα βάλω, τόσο πιο γευστικό θα είναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Οπότε βάζετε λίγο απλά μια στρώση και μετά συνεχίζετε. Θέλω να δείτε το επόμενο γλυκάκι. Πώς το κάνουμε? Πιάνουμε, τυλίγουμε εδώ, πάμε έτσι, το κάνουμε ένα όμορφο ρολάκι. Και τώρα θα σας δείξω την πλεξούδα. Περιμένετε, κάνω και αυτό. Εδώ. Πιάνουμε το ρολάκι μας και κόβουμε ακριβώς στη μέση. Βλέπετε? Έκοψα. Εδώ. Και
Έχουμε δύο ίσα μέρη. Παίρνουμε και καβαλάμε αυτό εδώ και κάνουμε έτσι μια όμορφη πλεξούδα. Λες, τι κάνουμε τσουρεκάκια. Τυλίγουμε. Βάζουμε εδώ. Βάζουμε τα αυγουλάκι πάνω όπως το προηγούμενο. Αυτά τα αφήνω λίγο στην άκρη γιατί θέλω να σας δείξω και το άλλο. Γιατί ειλικρινά θα δείτε μέσα σε πόσο λίγο χρόνο μπορείτε να κάνετε διαφορετικά σχεδιάκια με σφολιάτα. Είναι πολύ παιχνιδιάρα γενικά η σφολιάτα και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Όπως σας είπα πριν, αλμυρές, γλυκές συνταγές. Και πάμε να σας δείξω και το άλλο. Άλλο ένα φύλλο σφολιάτας. Βλέπετε πόσο όμορφα ταξινομημένα τα έχουν εδώ πέρα και έχει και δύο φύλλα μέσα, ώστε άμα θέλετε κάνετε τώρα ένα και κάνετε το επόμενο την επόμενη μέρα. Μπορείτε να το φυλάξετε και να το κάνετε αύριο μεθαύριο, ή το ένα να το κάνετε αλμυρό ή το άλλο γλυκό. Τελειώσαμε και με τη δεύτερη, πάμε να κάνουμε την τρίτη και τελευταία συνταγή, γιατί ειλικρινά θα εκπλαγείτε με αυτό το αποτέλεσμα. Παίρνουμε το φυλλαράκι μας, βλέπετε εδώ δεν σπάει. Πέρα από αυτό, έχει αρχίσει και μυρίζει ήδη, γιατί ψήνω κάτι μπατζίνες μέσα με κολοκύθι και τυρί, με σπανάκι και τυρί. Και ειλικρινά, έχει αρχίσει και μυρίζει όλο το στούντιο εδώ. Αυτό εδώ πέρα το θαύμα, θέλω να βάλετε τα παιδάκια σας να το κάνουν. Θα τους αρέσει πάρα πολύ. Απλώνουμε ένα φύλλο λοιπόν και βάζουμε παντού σοκολάτα. Αφήνουμε λίγο τις άκριες. Θα σας δείξω το λόγο, γιατί όλο αυτό θα το κάνουμε ρολάκι τώρα για να κάνουμε τα παλμιέ που σας έδειξα πριν. Απλώνουμε, πάει παντού η σοκολάτα. Δεν βάζουμε πολύ, το ξαναλέω, γιατί αν βάλουμε πολύ θα ζεσταθεί η σοκολάτα, θα χυθεί και στο τέλος θα μας μαυρίσει όλο το γλυκάκι. Απλώνουμε εδώ, τρίτη και τελευταία συνταγή και πάμε, τα κάνω όλα στην άκρη για να το δείτε. Παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το κομματάκι και το γυρίζουμε. Πάει αυτό. Παίρνουμε αυτό το κομματάκι και το γυρίζουμε. Εντάξει, μέχρι εδώ. Πάμε. Μία, δύο, μία, δύο, μία, μία. Εντάξει, φτάσαμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και έχουμε κάνει αυτό το διπλό ρολάκι. Και παίρνουμε ένα καθαρό μαχαίρι και προσεκτικά ξεκινάμε και κόβουμε με μία μαχαιριά. Μην το κόβετε έτσι, με μία μόνο μαχαιριά για να μην λερωθεί το μαχαίρι σας. Κόβουμε τα κομματάκια μας, βλέπετε. Όλα αυτά εδώ πέρα με το που τους βάλετε το αυγό, τα βάλετε στους 190 βαθμούς για 12 λεπτάκια, θα δείτε πόσο αφράτα και φουσκωμένα θα είναι, γιατί αυτό το πετυχαίνει η φυλοποίηση της σφολιάτας. Και παίρνουμε το επόμενο ταψάκι μας, τα πιάνουμε, τα τυλίγουμε λίγο έτσι και τα βάζουμε εδώ. Μην τα πατήσετε έτσι να κάτσουνε, δεν χρειάζεται να κάτσουνε, αυτό όταν θα ξεκινήσει η φυλοποίηση θα αρχίζει να πέφτει και μετά να φουσκώνει όλο. Τα βάζουμε όλα αυτά εδώ πέρα λοιπόν. Ωραία. Έχω ψήσει τόσα πολλά από το πρωί, αλλά έχω φάει και τόσα πολλά που ειλικρινά, δεν ξέρω, αλλά είπαμε, χαλάλι, είναι τελευταίες μέρες των εορτών και πρέπει από Ιανουάριο να ξεκινήσουμε λίγο να προσέχουμε. Πάμε, αυγουλάκι και εδώ, είπαμε, 190 βαθμούς, 12 λεπτάκια. Μπορεί να σας πάρει και 11, είναι αναλόγως το φούρνο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, με το που αρχίζει και παίρνει αυτό το χρυσό ροδοκόκκινο χρώμα από πάνω, που αυτό μας το δίνει η τέλεια ζύμη σφολιάτας από τη χρυσή ζύμη. Ωραία, τέλεια. 12 λεπτάκια, 190 βαθμούς, το βάζω αυτό. Κοιτάξτε εδώ, ήδη ψήνω μπουγάτσες, μπατζίνες, όπως σας είπα, και έχει μυρίσει όλο το στούντιο. Λοιπόν, χρόνια πολλά και πάλι, βάλτε τα παιδιά σας μέσα στην κουζίνα, τελευταίες μέρες των εορτών. Όχι μόνο τα παιδιά σας, να βάλετε και τις σχέσεις σας, να βάλετε τον άντρα σας, να βάλετε τη γυναίκα σας και ειλικρινά παίξτε. Χρόνια πολλά και πάλι και καλή συνέχεια. Σπιτικές νοστιμιές με φύλλα από τη Χρυσή Ζύμη. Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. Λοιπόν, εγώ πάω κατευθείαν στην καλεσμένη μου. Μια καλεσμένη όμορφη και λαμπερή. Με μια όμορφη ζωή και ένα γλυκό χαμόγελο. Σήμερα κοντά μας, μετά από πολλά ραντεβού που έχουμε αναβάλει, διότι όταν έχεις πολλά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πάντα έχεις και πολλά πρόπτα. Από τρία και πάνω θεωρείται πολλά, έτσι. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι, Μαριέτα μου. Έλα να σε φιλήσεις. Καλώς μας ήρθες. Χαίρομαι καλή πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω και εγώ. Σε έχω χάσει πολύ, ήσουν έγκυος, γέννησες, ζούσατε στο Μαϊάμι. Πού να σε έβλεπα. Με το που έμαθα ότι γυρίζατε, λέω, δεν γίνεται, θέλω να τη δω. Κι εγώ ήθελα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, ένα πολύ μικρό βίντεο για τη Μαριέτα μας και αμέσως μετά να τα πούμε και λίγο μαζί.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. Στα περισσότερα live stories της Μαριέτας Κουρσαλά εμφανίζεται ή επανέρχεται συχνά η λέξη παραμύθι. Στο casting η Μαριέτα έχει συνήθως το ρόλο της Τακτοπούτας. Ή είναι η Νεράιδα, η ξανθιά παρουσιάστρια που παντρεύτηκε τον όμορφο πρίγκιπα της Ναυτιλίας και ζουν ευτυχισμένοι στο μικρό τους βασίλειο. Στην πραγματικότητα, η Μαριέτα δεν ήταν ποτέ το είδος της γυναίκας που θα περίμενε υπομονετικά στη γωνιά της, δίπλα στο τζάκι, μέχρι να τη διαλέξουν. Η ζωή της ήταν πολύ γεμάτη από νωρίς. Σπούδασε στα ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα Καλλιστεία το 2003, ο τίτλος της Star Ελλάς που της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του modeling. Παράλληλα με την πασαρέλα και τις φωτογραφίσεις, μεταπτυχιακά στην ψυχολογία της επικοινωνίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και στη συνέχεια η τηλεόραση, ένας χώρος που της έδινε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις σπουδές και τα ταλέντα της. Η φυσική ομορφιά της ήταν σίγουρα ένας άσος, όμως το παράδοξο στην ιστορία της πως η Μαριέτα δεν πονταρεί ποτέ πολλά σε αυτήν. Ονειρευόταν πιο πολύ, περισσότερο ίσως και από μια αξιοπρεπή καριέρα στα μίντια, να αποκτήσει μια καλή και δεμένη οικογένεια, σαν και αυτή με στην οποία είχε μεγαλώσει. Και στο πρόσωπο του Λέοντα Πατίτσα δεν είδε μόνο ένα πρίγκιπα, είδε έναν άντρα που θα μπορούσε να θαυμάσει και να αγαπήσει. Ένα συνοδοιπόρο στα καλά και τα δύσκολα. Στα 12 χρόνια που είναι μαζί, η αγάπη τους μεγάλωσε. Σφραγίστηκε με ένα γάμο και πλούτησε με 3 υπέροχα παιδιά. Τη Μάργκο που έκλεισε τα 6, το τρίχρονο Σπύρο και το μικρότερο γιο τους που σε λιγότερο από ένα μήνα θα χρονίσει. Όσο και τη Μαριέτα, βρήκε την ισορροπία της ανάμεσα στην οικογένεια που πάντα ήθελε και σε μια επιχείρηση που δεν φανταζόταν. Το Μαριέτας Φάνταζι, οι συλλογές της με τα χειροποίητα ελληνικά σανδάλια, αποδείχτηκαν μια έξυπνη επιχειρηματική ιδέα. Ένα μπραντ που μεγαλώνει και απαιτεί διαρκώς την παρουσία της σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αν λοιπόν στη ζωή της Μαριέτας Κρουσαλά τα πράγματα πάνε καλά, ίσως αυτό συμβαίνει γιατί και εκεί είναι μια γυναίκα που επιμένει πάντα να βλέπει το καλό γύρω της, το αναγνωρίζει και το διεκδικεί. Δουλεύει γι' αυτό. Χαμογελάει καθημερινά στη ζωή, ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά της και προσκαλεί τις χαρές της. Όσο για το παραμύθι, αυτή εδώ η Σταχτοπούτα προτιμάει να το γράφει μόνη της. Τι ωραίο! Μ' αρέσει που μου λες, εγώ δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Το θέλω, παρακαλώ. Το βίντεο. Εννοείται. Τόσο υλικό, απίστευτο. Δεν έχεις κρατήσει καθόλου υλικό από ό,τι έχεις κάνει. Αλλά είδα τώρα κάτι επιδείξεις που δεν τα έχω. Γενικά έχω αρκετό αρχείο, αλλά κάποια πράγματα φαντάζομαι λείπουν και από μένα. Να σημειωθεί. Λες, απ' τη μία έχω αρκετό αρχείο, απ' την άλλη είμαι. Πόσα χρόνια είπες με τον Λέοντα, όχι παντρεμένη, μαζί. Μαζί, 12. 12 χρόνια. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Πάρα πολλά χρόνια. Το γνώρισες πάρα πολύ μικρή. Και δεν έχω καταλάβει και πώς περάσανε. Δηλαδή, καμιά φορά το σκεφτόμαστε και λέμε, είναι τρομερό ότι γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το ότι ταξιδεύετε πολύ? Ή τουλάχιστον ταξιδεύατε μέχρι τώρα, γιατί τώρα όσο θα μεγαλώνουν τα παιδιά, θα αναγκαστείτε να περιοριστείτε λίγο. Να βρείτε... Ναι, όχι, ταξιδεύουμε ακόμα. Το ελέγχουμε. Μπράβο. Απλά, ξέρεις, νομίζω ότι επειδή περνάμε και ωραία, είτε με παρέτη οι δυο μας, είτε με τα παιδάκια μας. Νομίζω ότι ξέρεις, όταν περνάς ωραία, δεν το καταλαβαίνεις πώς περνάει ο καιρός. Όχι, ο χρόνος, ναι. Ναι. Αυτό νομίζω ότι όταν είναι. Όταν το γνώρισες αυτόν τον άνθρωπο, ήξερες κάπου μέσα σου ότι αυτός, με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα συνεχίσουμε μαζί? Ή μάλλον πότε το νιώσες, ρε παιδί μου? Θα σου πω. Γενικά ήμουν πάρα πολύ επιλεκτική στο με ποιον θα βγω ραντεβού όταν ήμουν ελεύθερη. Και τότε ήμουν και πολύ στην καριέρα μου, είχα αφοσιωθεί στη δουλειά, έκανα πολύ modeling, ήμουν εκεί. Μια λέξη, ήμουν μικρή, παιδί μου. Θέλω να πω, είπες μόνη σου, τον γνώρισα 22 χρονών. 22, ναι. 22. Μην κάνετε εσείς τώρα πράξη, έτσι. Καλή, σταμάτα. Ναι, κάντε πράξη μόνο για μένα, παιδιά. Για κανέναν άλλο. Πολλαπλασιάστε, διαιρέστε, αφαιρέστε στο τέλος. Και πες μου λοιπόν. Τέλος πάντων, καλή, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι το γνώρισες πολύ μικρή και πες μου, όταν το γνώρισες, πού ήσουν μικρούλα και πού σκεφτόσουν και τις δουλειές σου, πόσα πράγματα να έχεις προλάβει να κάνεις, πήγαινες και πανεπιστήμιο ακόμα. Καλά, είχα πολύ πλάκα. Είχα το πρωί φωτογράφηση, μετά είχα το πανεπιστήμιο, έκανα και λίγο το πολύ την Κυριακή, τις Κυριακές. Α, χαμός. Και έβγαινα και ραντεβού, γιατί ήμουν και ερωτευμένη, κατάλαβες. Πού γνωριστήκατε? Ποιος σας γνώρισε? Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι. Ήμασταν και δύο κάλεστοι, εντάξει, το έχω πει, δεν έχει σημασία. Κάλεστοι είστε και δύο. Ήταν γραφτό. Ναι, και βρεθήκαμε λοιπόν, πήγαμε. Βέβαια, εγώ πήγα με μια παρέα που ήταν καλεσμένη, ξέρεις, κάπως κόλλησα κι εγώ. Και εκείνος αντίστοιχα με τη δική του παρέα κόλλησε κι εκείνος. Και λίγο εκεί οι παρέες μας από εδώ από εκεί γνωριστήκαμε. Και γενικά μου άρεσε ο τρόπος που με προσέγγισε. Μου άρεσε ότι επειδή έλειπε πάρα πολύ καιρό στο εξωτερικό, δεν ήξερε καθόλου ποια είμαι. Καθόλου. Ούτε ότι δουλεύα στην τηλεόραση, ούτε ότι είχα πάρει τον τίτλο, τίποτα. Και αυτό με κέρδισε, γιατί στην Ελλάδα λίγο πολύ
όποιος ας πούμε μπορεί να σε φλέρταρε, μπορεί να το ήξερε. Mm. Και λίγο έχανε αυτή τη μαγεία. Και μου άρεσε αυτό. Τι είναι το πιο όμορφο που ζείτε μαζί μες στην καθημερινότητά σας, το τι έχετε σε κοινό και κάνετε μαζί? Τι έχουμε σε κοινό? Κάνουμε γενικά πάρα πολλά πράγματα μαζί. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κάνω κάτι ξεχωριστά. Δηλαδή είτε γυμναστική, παίζουμε τα ίδια αθλήματα, μας αρέσει πολύ το beach volley, μπάσκετ παίζουμε μαζί, ότι θα παίξουμε με τα παιδιά επί τραπέζια. Γενικά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, σε σημείο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι... Δηλαδή άμα ο ένας από τους δύο τραυματιστεί, φαντάζομαι ότι ο άλλος δεν θα παίξει. Θα κάνει να κάνει παρέα. Τι ωραία που είναι όλα, ναι, αυτά γενικά, που λες. Έχουμε κάτι τέτοιους άγραφους νόμους. Εξακολουθεί να σου αρέσει να ταξιδεύεται στον κόσμο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μας αρέσει. Καταρχήν, εντάξει, δεν ξέρω, σε πολλούς αρέσουν τα ταξίδια και είναι κάτι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Είναι αλλιώς να ταξιδεύεις και αλλιώς να ταξιδεύεις και να μένεις κάπου. Ναι. Να μένεις ένα χρόνο, 6 μήνες. Στην αρχή με φόβιζε, αλλά τώρα, εντάξει, γενικά προσαρμόζομαι και εύκολα, αλλά επειδή και ο Λέων το έκανε να είναι εύκολο, δηλαδή ποτέ δεν με άφησε μόνη μου, πάντα ήταν εκεί, ακόμα και αν έπρεπε να ταξιδέψουμε για τη δουλειά του, ήταν εκεί, με βοηθούσε με τα παιδιά, με την εγκατάσταση, με τα σχολεία, με όλα. Και ποτέ δεν ένιωσα ότι, ξέρεις, με ξεκρεμάει και πάω κάπου αλλού. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ποιο μέρος του κόσμου από όσα έχετε ζήσει είναι το μέρος που αισθάνεσαι πιο κοντά σου, που λες εδώ πραγματικά δεν δυσκολεύομαι? Στο ξεκίνημα της προσαρμογής, κοίταξε, τον πρώτο καιρό, ας πούμε. Βγάζω την Ελλάδα, εύκολα, έτσι. Τη βγάζω όχι, την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχω μεγαλώσει. Ναι, έχω τους φίλους, οικογένεια, τη βγάζω. Η Αμερική είναι πάρα πολύ όμορφη χώρα. Νομίζω ότι όλα λειτουργούν με κανόνες. Εντάξει, φυσικά και υπάρχουν και όλα αυτά που ακούμε, έτσι, που συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά η καθημερινότητα έχει μια ωραία ηρεμία, είναι όλα με κανόνες, ακολουθείς μια... ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που κανένας δεν παρεκκλίνει από αυτό. Είναι τρομερό. Και ξέρεις ότι αυτό θα συμβεί, εκεί μπορώ να παρκάρω, εκεί δεν μπορώ να παρκάρω, εκεί επιτρέπεται, αυτό επιτρέπεται, αυτό δεν επιτρέπεται. Και αυτό γενικά σε βάζει σε ένα ωραίο τρόπο ζωής. Και γενικά μου άρεσε η Αμερική πάρα πολύ. Πιο πολύ από ότι η Ευρώπη. Θέλω να πω, έχεις μείνει και στο Λονδίνο, ναι. Έχετε μείνει, συγγνώμη. Σου άρεσε πιο πολύ η Αμερική για αυτούς και άλλους τόσους λόγους? Φίλους που έχετε πιο πολλούς. Παντού έχουμε έχετε. Παντού, έχουμε παντού. Πού είσαστε πιο. Έχουμε παντού. Λες και οι φίλοι σας μια ζωή κάνουν, ταξιδεύουν και αλλάζουν σπίτια. Κάποιοι ναι, λόγω δουλειάς μπορεί να χρειαστεί να τους μεταφέρουν οι εταιρείες τους. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που το κάνουν και αυτό. Οι Αμερικάνοι γενικά είναι πιο φιλικοί. Ξέρεις, έχουν κάτι το αντίθετο από ό,τι έχουν ίσως κάποιοι άλλοι λαοί. Είναι πάρα πολύ φιλικοί μέχρι να τους αποδείξεις ότι δεν πρέπει να στα πούνε όλα. Στην Ελλάδα δεν μιλάμε μέχρι να αποδείξεις ότι είσαι έμπιστος και μπορούμε να σου πούμε πράγματα. Είναι το αντίθετο, πολλά. Είμαστε πιο καχύποπτοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με τη Μαριέτα. Λοιπόν, ας αφήσουμε για λίγο τα ταξίδια και να πιάσουμε για λίγο την Ελλάδα. Ναι. Σας έλειψε καθόλου? Πάρα πολύ. Στα παιδιά. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα τα μεγαλύτερα εννοώ. Κοίταξε, να σου πω, δεν μπορώ να καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα είναι το σπίτι μας. Εδώ, ξέρεις, έχουν την οικογένεια, γιαγιάδες και αυτά. Αλλά, ξέρεις, τους αρέσει και τα διάφορα άλλα μέρη που κάνουν άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα κάνουν στην Ελλάδα. Εδώ, ξέρεις, λείπει η Ελλάδα. Και σαν τόπος, εντάξει, γιατί είναι κουραστικό να λέμε πόσο ωραία είναι η χώρα μας. Δεν το, αλλά δεν, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει σύγκριση καμία. Αλλά νομίζω ότι τους έλειψε η οικογένεια, ότι είναι σαν μια βάση. Δηλαδή, ξέρεις, οι φίλοι που έτσι ήταν από μικρά παιδάκια μαζί. Αυτό. Τι ωραία. Και τώρα ωραία εδώ, Χριστούγεννα όλοι μαζί. Ναι. Μαριέτα μου, επειδή λίγο με τρομάζεις έτσι, με τη φόρα που έχεις πάρει με τα παιδιά, θα σε ρωτήσω παρόλα αυτά. Δεν τελειώσατε. Έχετε δρόμο μπροστά σας. Εξάλλου και μικρό κορίτσι. Δεν ξέρω. Μην ρωτάτε εμένα, εκεί να ρωτήσετε. Θα στον φέρω εδώ. Να σε καλά. Να το ρωτήσεις. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να πω κι εγώ, ότι και να πω ψέμα είναι. Είναι αυτό που λέμε, την πετυχαίνω κάπου μια φορά το χρόνο. Νομίζω ότι έχει πει και καμιά μπυρίτσα. Μου λέει, όχι, είμαι ξέρω εγώ τύπου 6 μηνών.
Και ξαφνικά τη διαβάζω ή τη χαζεύω στο Instagram της. Α, μόλις γέννησα, καμία διαφορά. Ίδια, χωρίς κυλίτσα βέβαια. Δηλαδή την τελευταία σου γέννα ειδικά. Πες μου κάτι, δεν έχεις καθόλου μέσα σου λίγο το φόβο που γεννάς στο εξωτερικό? Δηλαδή, εγώ σου φαντάζομαι ότι το γιατρό μου θα τον ήθελα αγκαλιά, ό,τι και να συνέβαινε. Τον ήθελα, το έλεγα, θα είσαι εκεί με Sky, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα συνδεθούμε τις γιγαντοθόνες αυτές, να τις πάρω όλες, να σε συνδέσω live. Η αλήθεια είναι, είχα αγχωθεί αρκετά. Γιατί πήγα και αρκετά προχωρημένα. Βέβαια, είχα κάνει όλες τις εξετάσεις και τα σχετικά, απλά έπρεπε. Η γέννα θα γινόταν εκεί. Και με άγχωνε, αλλά μπορώ να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν κάτι διαφορετικό. Και αυτό. Και αυτό, ναι. Όλα τα βλέπεις από την πολύ θετική του πλευρά. Μου αρέσεις πάρα πολύ, βρε. Αλήθεια, έτσι σου λέω. Ήσουν πάντα. Δεν ήσουν όχι, έτσι πάντα. Ήμουν έτσι. Ήμουν έτσι. Γενικά είμαι αισιόδοξη. Δηλαδή θα ξυπνήσω με το χαμόγελο. Το έχω αυτό. Υπάρχουν και φορές που δεν είμαι καλά ψυχολογικά, να πέσω και να είμαι πιο στεναχωρημένη και πιο κάτω έτσι πεσμένη. Αλλά όχι. Πραγματικά, εκ του αποτελέσματος τώρα μιλάω, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα πώς συνέβη, γιατί μου άρεσε να ζήσω και αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες ταινίες, ξέρω εγώ, που δείχνουν γένες, που είναι μέσα 2-3 άτομα και λες, έλα μωρέ, αυτό δεν επιτρέπεται. Εδώ το μπαμπά αφήνουμε το ζόρι και επιτρέπεται. Μπορείς να είναι μέσα στο δωμάτιο την ώρα που γεννάς, όποιος θέλεις. Τι είναι. Φίλοι, ναι. Κάτσε παιδάκι, άμα για να έχουμε γεννήσει, ξέρουμε πώς είναι. Τι φίλοι, φίλοι και περάστε, φίλοι, σειρά, φίλοι, γεια σας. Ναι. Γεννάμε, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Άμα θέλεις, ναι. Αφού ξέρεις, έρχεται ο γιατρός, ήταν πια η ώρα, πιάσαν οι πόνοι, τρώγαμε εκεί με τα παιδάκια, άρον-άρον να φύγουμε. Αποκλείεται να τρώγεις κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, είχα πάρει κάτι. Μου το λένε όλοι οι γιατροί, αυτό γεννάμε δεν τρώμε. Είχα πάρει κάτι, παίρνες αραμπιάτα. Για αραμπιάτα. Ήθελα να γεννήσω. Μου έλεγαν φάει καυτερά. Λέω θα τις πάρω, δεν έχω φάει ποτέ καυτερό. Αρχίζουν λοιπόν κάτι πόνοι, κοιτούσα εγώ το, πατούσα το τηλεφωνάκι μου, έβλεπα την ώρα, οχ, 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 κάθε πέντε λεπτά, κάθε έχει πέντε. Έχει γίνει και μέα, οπ, πλησιάζουν. Στο τρίτο πια, εντάξει. Τέλος πάντων, λέω, δεν θέλω να σας αγχώσω, αλλά αισθάνομαι αυτό. Πω, που αγχωθήκαν όλοι αυτά, να πάμε τα παιδιά σπίτι, να τα κάνουμε. Λέω, θα πάρω το γιατρό, θα μου πει τι πρέπει να κάνουμε αυτά. Εντάξει, το έχω ξαναπεράσει. Παίρνω λοιπόν, μου λέει πήγαινε στο μευτήριο. Ο άντρας είναι ψύχρεμος σε τέτοια. Δηλαδή, πάρα εκείνη πολύ. Τη στιγμή ήταν χαλαρός, έλεγε. Ναι, καλέ. Ναι, καλέ. Ναι, καλέ. Πάρα πολύ. Να σε σκάσει. Μα βγαίνει το παιδί, καλέ μου. Τώρα να τελειώσω και την μπουκιά μου. Τέλος πάντων. Δηλαδή, πρόλαβες. Πρόλαβα στο τσακ. Δηλαδή, πήγες και βγήκε μέσα. Πραγματικά, μπαίνω λοιπόν στο δωμάτιο. Εντάξει, η διαδικασία είναι παρόμοια μέχρι να μπει στο δωμάτιο, εξετάσεις οι τελευταίες και βλέπω τον άνθρωπο με την αναισθησία, με το τρόλεϊ να τρέχει. Δεν ακούσε ότι είχες φάει. Δεν έφαγα, δεν μπορούσα. Είχα πόνους, αυτά δεν. Εκεί μπροστά μου τις είχα, δεν τις έτρωγα. Α, πάλι καλά. Τέλος πάντων, και τον βλέπω τρέχει. Του λέω, εσύ γιατί τρέχεις? Τώρα λέει ποτέ. Τώρα λέει θα γεννήσεις. Φέρε, λέω. Γρήγορα, αναισθησία, να βγει το παιδί. Και έρχεται λοιπόν ο γιατρός. Αυτό τώρα σε 2 ώρες, 3. Μαξ. Και έρχεται ο γιατρός μου λέει: ωραία, θα σπρώξουμε. Πού θα σπρώξουμε, λέω. Έχουμε και κάτι φίλους εκεί, γιατί ήταν και γιορτινές ημέρες. Αχ, η καρδιά μου. Δεν θέλεις να είναι μέσα. Όχι, του λέω. Έξαφη. Τι μέσα, καλέ. Ποιος θα φύγει. Λέω: μόνο ο άντρας που ήταν μέσα. Ποιος άλλος να μείνει. Είναι δυνατό. Κι όμως το επιτρέπουνε. Δεν είναι τρομερό. Δηλαδή αυτό που βλέπεις στις ταινίες και λες: πώς γίνεται αυτό, ταινία. Κι όμως επιτρέπεται σε φυσιολογική σε γέννα, έτσι. Σε έχουν καλέσει σε αλληνή στη γέννα να κάτσεις. Με πρόσκληση. Απεριτίβ. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, αλλά επειδή όχι. Με θυμάμαι, νομίζω ότι δεν θα άντεχα κανέναν άνθρωπο στην μέσα. Στην επόμενη θα σε καλέσω. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ναι, θα το περιμένω, Μαριέτα μου, θα το περιμένω. Την τηλεόραση, τι σκέφτεσαι καθόλου? Ωραία, και καταλαβαίνω τη ζωή που κάνεις είναι υπέροχη. Ναι, κοίταξε να αλλά και αυτό ήταν ένα κομμάτι είναι της ζωής σου. Ναι. Που σου εννοείται. Άρεσε όσο μου το άρεσε έκανες. Πάρα πολύ και το αγαπάω. Και είχα περάσει και πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, με τις δύσκολες ναι. στιγμές που μπορεί πάντα να έχει όταν δουλεύεις. Εννοείται. Μα και σε όλες τις δουλειές, έτσι. Κανένα επάγγελμα δεν είναι ρόδινο και τέλειο. Ναι, το σκέφτομαι. Έχω ωραίες αναμνήσεις. Έχω ξέρεις, πράγματα ωραία να θυμάμαι. Καταστάσεις που γελάω, βλέπω και κάποιους παλιούς συνεργάτες, ξέρεις, και είμαι χαροποί που θυμόμαστε τη διάφορα που είχαμε ζήσει. Εννοείται. Είσαι πολύ ευτυχισμένη, Μαριέτα μου. Γιατί τα μάτια σου τα βλέπω πραγματικά να λάμπουνε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου μόνο χαμόγελο μπορεί να υπάρχει. Ναι, είμαι πολύ καλά. Είμαι έτσι πάρα να πολύ είσαι καλά. Πάντα. Ευχαριστώ. Επίσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις τα φιλιά μου σε όλη την οικογένεια. Θα δώσω.
και στη Μανούλα που την ξέρω λίγο παραπάνω, δεν μπορώ να πω ψέματα. Θα δώσω σε όλους. Και να έχετε πραγματικά μια πολύ όμορφη χρονιά. Και εσείς το ίδιο. Και εσείς ό,τι πάρα πολύ για την οικογένεια, για τα παιδάκια, για όλους. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, διαφημίσεις. Είναι η τελευταία εκπομπή του έτους. Εμείς, όχι τελευταία, συγγνώμη. Η προ-τελευταία, η τελευταία είναι τη Δευτέρα που είναι παραμονή 31. Σωστά, έχουμε άλλη μία για τη χρονιά. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Στη μία ακριβώς. Γεια σας! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Ajá! Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Felicidad. Feliz Navidad.